σαν όνομα. Κοίτα να δεις, στο rugby είναι οι forward και οι backs, είναι οι 8 παίχτες, τα θηρία και καλά που έχουν πολύ σωματική επαφή στο κέντρο και ανοίγουν τα κενά στους backs που είναι γρήγοροι, που κινούνται πιο απ' έξω. Και κάνουν όλη τη βρώμικη δουλειά. Και το flanker είναι το 7 και το 8, είναι οι δύο θέσεις που συνδέουν τους forward με τους backs. Δηλαδή εγώ είμαι forward, ανήκω στους forward, αλλά έχω και χαρακτηριστικά των back τους. Συνδέω, είμαι συνδετικός κρίκος, είμαι γρήγορος, χτυπάω πρώτος στη φάση κτλ. Η θέση σου? Η θέση μου είναι σαν του Νίκου, αλλά παίζω prop και hooker. Που σημαίνει? Που σημαίνει στα forwards πάλι είναι αυτές οι θέσεις, οι οποίες όταν υπάρχει μια αμφιλεγόμενη φάση, ο διαιτητής θα δώσει το scrum. Το scrum είναι όταν στείλονται 8 παίχτες, 8 εναντίον 8, και υπάρχει αυτό το crash. Έτσι, λέγεται scrum αυτό. Εγώ είμαι στην πρώτη γραμμή, ας πούμε. Πρώτη γραμμή μπροστά. Να ρωτήσω, οι κίνδυνοι δεν είναι, φαντάζομαι, και λίγοι. Γιατί όταν υπάρχει σωματική επαφή, όταν παίζεις με τόσο πάθος, δεν εννοώ να γίνουν εσκεμένα, αλλά εννοώ ότι παίζεις και με το σώμα σου, με το, έτσι δεν είναι, μπορεί να έχετε όλα αυτά τα απαραίτητα, θα τα πούμε ένα-ένα, τα αξεσουάρ τα οποία προστατεύουν κάποια σημεία, αλλά παρόλα αυτά ατυχήματα μπορεί να γίνουν μέσα σε έναν αγώνα. Δεν μπορεί να γίνουν σε οποιοδήποτε αγώνα. Σίγουρα, δεν το συζητάω. Μα και στην προπόνηση την ίδια γίνεται. Ακόμα και στην προπόνηση. Δηλαδή, για παράδειγμα, αυτός που παίζει box, εντάξει, ακόμα και στην προπόνησή του, επειδή έχω ασχοληθεί λίγο πιο πολύ, είναι όλο, ξέρεις, στο μάτι, αυτό, εδώ, σπασμένη μύτη. Ναι, οι περισσότεροι, με μία λίγο έτσι μύτη που φεύγει λιγάκι δεξιά πάντα. Αλλά ποια είναι τα προβλήματα που συνήθως βλέπετε μπροστά σας? Δηλαδή, οι περισσότεροι παίκτες, ποιο είναι το πιο σύνθεσα ατύχημα που μπορεί να έχουν? Το πιο σύνθεσα ατύχημα είναι να σχίσει κανένα μάτι. Ναι. Α, τόσο απλά. Γδαρσίματα. Τα οποία δεν είναι τίποτα. Πραγματικά δεν είναι τίποτα. Κοίτα να δεις, όπως είπες και εσύ, είναι τόσο πολύ το πάθος που εκείνη τη στιγμή δεν καταλαβαίνεις. Και προπονείσαι και για να αντέχεις τα χτυπήματα, για να αντέχεις αυτή τη σωματική επαφή. Και δεν είναι τυχαίο ότι γενικά από όλα τα αθλήματα έχει πολύ λιγότερους τραυματισμούς από ότι ίσως να έχει το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό. Ίσως... Γιατί προπονείσαι στο να αντέχεις τραυματισμούς. Ίσως είναι και με τα αξεσουάρ που έχετε, ενώ δεν έχει τόσο πολύ αξεσουάρ. Πιο πολύ είναι στο αμερικάνικο ποδόσφαιρο που μοιάζει που φοράνε στολές και έτσι. Όπως θα το παρουσιάσει στη συνέχεια, εγώ φαντάζομαι θα του δω με μια πανοπλία. Όχι, όχι. Όχι, το έχω φανταστεί εγώ στο μυαλό μου έτσι. Λοιπόν, δεν θέλω να φαντάζεσαι. Θέλω να πάμε να δούμε έναν αγώνα. Εμείς έχουμε. Επειδή έχουμε αρχείο εδώ, μην νομίζετε ότι είμαστε καμία τυχαία εκπομπή. Κατάλαβες, έχουμε αρχείο, έχουμε πει πολλών χρόνων. Παρακολουθούμε. Έχουμε τρεις αγώνες σας εδώ. Δεν ξέρω πού και τι. Το αρχείο μας απλά όταν μαζεύει υλικό για τον αθλητισμό. Έχει και το ράγκμπι μέσα απαραίτητα. Θα πάμε να δούμε έτσι ένα μικρό στιγμιότυπο για να πάρουμε και μία ιδέα από αγώνα ράγκμπι με Athens ράγκμπι εννοείται. Και ο αντίπαλος δεν ξέρω ποιος είναι, ούτε τη χρονολογία. Θα μου το πείτε εσείς. Εθνική είναι. Εθνική Ελλάδας. Α, Εθνική Ελλάδας. Ωραία. Πάμε τότε να δούμε έναν αγώνα και επιστρέφοντας έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά. Δυστυχώς κακή κλωτσιά, δεν βγήκε πλάγια, αλλά βγήκε από την πίσω γραμμή. Αυτό σημαίνει ότι την μπάλα θα πάει στους Βούλγαρους. Μπάλα τώρα την έχει η Εθνική Βουλγαρίας και θα αποφασίσει ο αρχηγός τους τι θα κάνουν. Θέλουν σκραμ η ομάδα της Βουλγαρίας, θέλει σκραμ. Πιστεύουν ότι είναι πιο δυνατοί από τους Έλληνες. Αλλά αργήσανε πάρα πολύ να βάλουν την μπάλα μέσα. Και ο διαιτητής έδωσε free kick για την ελληνική ομάδα. Πολύ δυνατά ο Μιχάλης, Γιώργο Μιχάλης μπαίνει στη φάση. Καλό ράκ από τους παίκτες Εθνικής, δεύτερη φάση των forward. Καλό support εκεί, clear. Πέναλτι υπέρ της ελληνικής ομάδος, γιατί αρχίσαν οι παίκτες της Βουλγαρίας να βγουν. Ο παίκτης της Βουλγαρίας που έκανε το τάκλιν άρχισε να βγει από τη φάση και κάλυπτε την μπάλα.
Συνεχίζουν οι παίχτες της Εθνικής. Βγαίνει η μπάλα τώρα. Κούναρης, Τσατσαρόνης, Ρεβελάς. Δυστυχώς έφυγε η μπάλα, έγινε νοκόν. Η μπάλα είναι για την Εθνική Βουλγαρίας. Βλέπετε, ο κόσμος συνεχίζει να έρχεται να καταφτάνει στο γήπεδο από αυτά τα ανοιχτά πλάνα. Εδώ βλέπετε τους επίσημους, τις κερκίδες. Σκράμε υπέρ της Βουλγαρίας. Τους πιέζουν πάρα πολύ, κερδίζουν την πάλι Εθνική. Είμαστε και πάλι κοντά σας. Μη μου πεις παπάκι yahoo.com. Αλέξανδρος Πετρίδης, να μην το ξεχάσω και αυτό, γιατί παιδιά τα μηνύματά σας είναι φοβερά. Αλλά ζητάω ένα μεγάλο συγγνώμη. Όχι, στην ουσία δεν πρέπει να ζητάω συγγνώμη, γιατί δεν φταίω εγώ. Αλλά 5.000 παίρνει, μέλη παίρνει το κάθε ένα Facebook. Γι' αυτό μόνο στο Αλέξανδρος Πετρίδης, σε και στο ντε, το σε τελειώνει, θα μου κάνετε έτοιμα φιλίας. Διότι το Α και το Β δεν μπορώ να λάβω άλλα μηνύματα. Και εξής μου λένε, γιατί εμένα δεν με κάνεις φίλο και Αλέξανδρε κάνε με φίλο και μου στέλνετε. Εγώ θέλω όλοι να έρθετε στο Α και στο Β. Δεν γίνεται. Οπότε μόνο Αλέξανδρος Πετρίδης σε. Και μην μου πεις παπάκι yahoo.com τα mail της εκπομπής. Σήμερα ασχολούμαστε με το ράγκμπι, ένα άθλημα καταπληκτικό που και μας έχει τσινεπάρει λίγο και μόνο στην ιδέα. Θα ασχοληθούμε εκτενέστερα και από τις επόμενες εβδομάδες. Έχουμε να δείξουμε πάρα πολλά και θα πάμε και στις προπονήσεις τους να δείτε πώς είναι εκεί και όλα αυτά που λέμε. Ξέρεις, καλύτερο όταν υπάρχει μια κάμερα δική μας, γιατί άλλο αυτή η κάμερα παίρνει τον αγώνα και άλλο η κάμερα της εκπομπής που σχολιάζουμε. Είναι πολύ διαφορετικά. Και έρχομαι τώρα να ρωτήσω. Ο αγώνας αυτός ήταν στην Βουλγαρία, στον οποίο είμαι σίγουρος, όπως το κατάλαβα, ότι... Στην Αλεξανδρούπολη είναι ο αγώνας. Ναι, με τη Βουλγαρία. Εναντίον της Βουλγαρίας. Και κερδίσαμε. Κερδίσαμε. Κλασικά. Τους διαλύσαμε. Και θέλω να μου πεις το εξής. Η πρώτη φάση που ξεκινήσαμε, από εκεί που ξεκίνησε το βίντεο, ήταν αυτό που μου έλεγες το λίγο σκράμα, πριν. Το σκράμ, ακριβώς. Αυτό που θέλω να δούμε είναι λίγο τους κανόνες. Δηλαδή, η Σιμώνα ρώτησε κάτι πολύ... πολύ φυσιολογικό και μπορείς να το ξαναρωτήσεις με την μπάλα. Με την μπάλα, βέβαια, γιατί εγώ έχω μπερδευτεί λιγάκι με τα αθλήματα. Την μπάλα την κρατάμε στα χέρια ή την κλωτσάμε? Κοίτα, ο βασικός κανόνας στο ράγκμπι είναι ότι εκεί που είναι η μπάλα είναι γραμμή offside. Δηλαδή, πάσα πάντα θα γίνει πίσω, πλάγια και πίσω. Όπου και να βρίσκεσαι μέσα στο... Όπου και να βρίσκεσαι, η μπάλα θα γίνει πλάγια και πίσω. Αν την κρατάς στα χέρια. Μπράβο, με τα χέρια. Αν θέλεις να πάει μπροστά η μπάλα, μόνο με τα πόδια. Μόνο θα την κλωτσήσεις μπροστά. Και μάλιστα μου είπες κάτι, Βαγγέλη, ότι στην ουσία, αν πρέπει κάποιος να κρίνει πώς είναι πιο εύκολο, πώς είναι πιο αποδοτικό την μπάλα να την έχει στα χέρια ή στα πόδια. Γιατί νομίζω ότι, εγώ φαντάζομαι, ότι η φόρα που δίνουμε όταν κλωτσάμε την μπάλα είναι πολύ πιο δυναμική και πιο, φτάνει πιο μακριά, έχει πιο μεγάλη ένταση από αυτή που θα δώσουμε με το χέρι. Πόσο δύναμη μπορεί να έχεις με το χέρι να κάνεις αυτή την κίνηση, ενώ με το πόδι, ας πούμε, και μόνο που το βλέπεις, φεύγει. Ή δεν έχει να κάνει αυτό? Έχει να κάνει. Αυτό όμως έχει να κάνει, γι' αυτό υπάρχει ένας παίκτης στην ομάδα, που είναι το νούμερο 9, έτσι, είναι ο εγκέφαλος, ας πούμε, της ομάδας. Αυτός είναι δηλαδή όλη την ομάδα, ουσιαστικά. Πώς γίνεσαι εγκέφαλος? Πώς γίνεσαι εγκέφαλος? Δηλαδή, ενώ με τους αγώνες, είναι ένας παίκτης αυτός όλη τη χρονιά, ας πούμε. Κοιτάξτε, μπορεί... κάθε ομάδα έχει ένα-δύο, πρέπει να έχει την αλλαγή. Εσύ. Τεχνικά και σωματικά χαρακτηριστικά. Ο οποίος ο παίκτης νούμερο 9 παίζει, συμμετέχει και ο ίδιος στο παιχνίδι. Συμμετέχει στο παιχνίδι, είναι πιο κοντό συνήθως, έτσι, ένα μπασμένο είναι, πολύ μικρός και τέτοια. Ναι. Ο δικός σας μπασμένος ποιος είναι? Είναι και στην εθνική και στην ομάδα μας, είναι ο Βασίλης Κατσάκος. Αλλά ξέρεις, εδώ πάει και αυτό ότι ξέρεις, τελικά είναι θαυματουργοί οι κοντοί. Ναι. Είναι θαυματουργός. Πώς έπεσε τα σκυλιά με το κόμπλεξ, τα τσιουάου, ξέρεις, και όλα αυτά που. Ναι, τα οποία είναι πανέξυπνα. Ναι. Ακριβώς. Δηλαδή, κάπως έτσι. Τι τους λείπει τον boy. Όσο πιο θαυματουργό είναι ένα σκυλί, πραγματικά είναι τόσο πιο κοντό. Βλέπεις πολλές φορές, ας πούμε, τους καλύτερους φύλακες σε ένα σπίτι και βλέπεις κάτι κανισάκια τόσα και φωνάζουν, ναι, και φωνάζουν και δεν μπαίνει κανείς, κλέφτης και τίποτα. Και βλέπεις κάτι μαντρόσκυλα τεράστια. Την πέφτουν και κάθονται, μιλάς μαζί τους με τον κλέφτη, περάστε και τα λοιπά.